την παράταση της χρονικής διάρκειας υποβολής των στοιχείων για τα αδήλωτα τετραγωνικά ζητούν οι μηχανικοί, με το Υπουργείο Εσωτερικών πάντως τουλάχιστον προς το παρόν να έχει στυλώσει τα πόδια. Αυτό βέβαια είναι κάτι που συνηθίζεται όσο πλησιάζει η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, συνήθως όμως δίνεται μία μικρή ή μεγαλύτερη παράταση. Τη δεδομένη χρονική στιγμή πάντως το ενδιαφέρον μπορεί να είναι μεγάλο, όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Λάμπρο από την αντιπροσωπεία του τμήματος Υπήρου του ΤΕ. Ωστόσο, η περίοδος των διακοπών σε συνδυασμό με τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία, αναφορικά με την ευκολία πρόσβασης στα γραφεία των μηχανικών που αναλαμβάνουν αυτή τη δύσκολη διαδικασία, έχουν ως αποτέλεσμα χιλιάδες αιτήσεις να βρίσκονται στον αέρα. Και να είναι βέβαιο ότι μέχρι το τέλος του μήνα δεν θα έχουν υποβληθεί. Τα αδήλωτα τετραγωνικά είναι μια διαδικασία η οποία ήταν αίτημα της κοινωνίας προφανώς για να τακτοποιηθούν όλα αυτά, δηλαδή να μην έχουμε άλλα τετραγωνικά στο Ε9, άλλα στη ΔΕΗ, άλλα να είναι τα πραγματικά. Γι' αυτό και βγήκαν και μια σειρά διαδικασιών, η τακτοποίηση των αυθαιρέτων και κάποια στιγμή προφανώς πρέπει να λύγει. Το να λύγει όμως στις 31 Αυγούστου, τώρα που είναι τις επόμενες μέρες, δεδομένων συνθήκων, θα εκτιμούμε ότι θα πρέπει να πάρει μια παράταση η όλη διαδικασία, γιατί υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Τα προβλήματα που ανακύπτουν προφανώς είναι το οικονομικό, το οποίο και αυτό έχει κάποια. Δηλαδή, τα πρόσημα δεν μπορεί να είναι τόσο πολλά την επόμενη, αν κάποιος δεν μπορέσει να τα δηλώσει. Δεδομένων των συνθήκων ότι είναι μέσω θέρους, αν και είναι πολύ διαφορετικό το καλοκαίρι μας αυτό. Και ακριβώς επειδή είναι διαφορετικό, ούτε ο κόσμος μπορεί να πάει στα γραφεία των μηχανικών και των φοροτεχνικών, ούτε και οι ίδιοι οι μηχανικοί που θα είναι αυτοί που θα πιστοποιήσουν την όλη διαδικασία. Δηλαδή, πρέπει να επιληφθούν της όλης διαδικασίας, να δουν ποια είναι τα πραγματικά τετραγωνικά, πώς είναι στις οικοδομικές άδειες, πώς είναι στις δηλώσεις των αυθαιρέτων και όλα αυτά και να τακτοποιηθούν. Οπότε εκτιμούμε μια παράταση τουλάχιστον όσο μέχρι σήμερα κρατάνε οι λοιποί νόμοι των αυθαιρέτων, θα έπρεπε να δοθεί. Ο κόσμος υπάρχει προσέλευση από μεριάς του κόσμου, αλλά σας λέω υπάρχουν πάρα πολλοί που ούτε καν το έχουν πάρει, ας πούμε έτσι, η μυρωδιά και επειδή η ουσία δεν είναι να τιμωρηθεί ο κόσμος αλλά να τακτοποιηθεί, γι' αυτό με αυτή τη λογική σας λέω ότι θα πρέπει να δοθεί μια εύλογη παράταση, γιατί κυρίως οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας είναι πιο φοβικοί μέχρι σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν, επομένως σαφώς πρέπει να τους δοθεί μια μεγαλύτερη παράταση.